Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε χθες το βράδυ το κέντρο του Βόλου γύρω από το παραλιακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αμέσως μετά την πορεία για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Σοβαρά επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και της αστυνομίας σημειώθηκαν στους δρόμους γύρω από το θόλο του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. Δεκάδες κουκουλοφόροι ταμπουρώθηκαν στο συγκρότημα Παπαστράτος και αφού έστησαν οδοφράγματα με κάδους απορριμμάτων στους γύρω δρόμους, ξεκίνησε κλεφτοπόλεμος με τις δυνάμεις της αστυνομίας. Ο κλεφτοπόλεμος αυτός έληξε στις 10 περίπου το βράδυ. Σε 23 προσαγωγές και 2 συλλήψεις προχώρησε χθες το βράδυ η αστυνομία μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν περιμετρικά του κτηρίου Παπαστράτου στην οδό Ιάσονος. Οι 2 συλληφθέντες είναι ένας 17χρονος και ένας 34χρονος. Ο 17χρονος συνελήφθη για διατάραξη κοινής ειρήνης και ο 34χρονος για εμβρισμό. Οι κουκουλοφόροι τοποθέτησαν για να περιφρορίσουν το χώρο γύρω από την είσοδο του Πανεπιστημίου στην οδό Ιάσονος ατσαλόσυρμα, τόσο κάθετα από την Μαυροκορδάτου με Δημητριάδος, όσο και επί της Ιάσονος, με κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος σε διερχόμενους. Το ατσαλόσυρμα το έθεσαν από το χερούλι καταστήματος μέχρι απέναντι σε κολόνα ταμπέλας επί της οδού Μαυροκορδάτου με Δημητριάδος, ενώ το ίδιο έπραξαν και επί της οδού Ιάσονος. Οι κουκουλοφόροι έριξαν δεκάδες βόμβες μολότοφ εναντίον των αστυνομικών που απάντησαν με βροχή από δακρυγόνα, κάνοντας την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Καπνούς, σπασμένα πλακάκια, πέτρες πεταμένες, γυαλιά σπασμένα, 2-3 σωρούς συγκεντρωμένους όπου προφανώς είχε ανάψει φωτιά προηγουμένως, μυρωδιά χημικών. Πεδίο μάχης έτσι. Μια από τα ίδια. Λίγο πιο ήπια ίσως φέτος, αλλά μια από τα ίδια. Οπότε κατεβήκαμε, κάναμε τη σκοπιά και φέτος. Είχατε και το άγχος, μην γίνουν ζημιές έτσι. Πάντα, κάθε χρόνο το έχουμε. Το άγχος δεν ξέρουμε πώς μπορούμε να χειρωθούμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε μέσα στο μαγαζί, να είμαστε κλειστά και να προσπαθούμε να σώσουμε, αν χρειαστεί να σώσουμε την περιουσία μας. Όλο αυτό δημιουργεί ένα στρες. Ακούς φωνές, κραυγές, σπάνε τα πάντα, κρίξεις. Είναι επειδή ο μάχης κανονικά. Ναι. Οι αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν το πανεπιστημιακό κτίριο και κατόρθωσαν να διασπάσουν τους αντιεξουσιαστές, 30 περίπου εκ των οποίων κατευθύνθηκαν από την παραλιακή οδό προς την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου. Οι κουκουλοφόροι που βρίσκονταν εντός του χώρου του Πανεπιστημίου συνέχισαν τον πετροπόλεμο με τους αστυνομικούς των ΜΑΤ, οι οποίοι ήταν ακροβολισμένοι επί της Φιλελλήνων και της Μαυροκορδάτου, ενώ έβαλαν φωτιές και στη γωνία των οδών Ιάσονος με Φιλελλήνων. Η ατμόσφαιρα γύρω από τον θόλο του Πανεπιστημίου ήταν αποπνικτική από τα δεκάδες δακρυγόνια, ενώ η τροχέα είχε διακόψει την κίνηση των οχημάτων επί της Ιάσονος. Το πολεμικό σκηνικό συνεχίστηκε μέχρι τις 10 το βράδυ. Γενικά στο κυβερνώντες, ας πούμε, δίνουν ένα άσυλο στον οποιοδήποτε. Αυτό το πράγμα είναι πανεπιστήμιο, είναι άσυλο για τους φοιτητές. Τι δουλειά έχει ο καθένας να πάει μέσα, ας πούμε, και να δημιουργεί. Από ό,τι άκουσα εδώ, χθες είχαν λάστιχα και βγάζαν μέσα από το πανεπιστήμιο. Αυτά τα λάστιχα πώς μπήκαν μέσα στο πανεπιστήμιο? Κάποιος δεν πρέπει να τα ελέγξει αυτά, μα αυτός λέγεται πρίτανης, μα οτιδήποτε. Ποιος μπαινοβγαίνει στο πανεπιστήμιο? Δηλαδή, εγώ αύριο μπορεί να πάω να ξεφορτώσω, ας πούμε, ξέρω εγώ, μπαλέτες μέσα στο πανεπιστήμιο. Είχε προηγηθεί ειρηνική πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από εκατοντάδες μαθητές, φοιτητές και μέλη κομμάτων της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Οι νεαροί φώναζαν συνθήματα καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας και έγραψαν με σπρέι συνθήματα σε τράπεζες, ενώ ισχυρή αλλά διακριτική ήταν η παρουσία δημηριών των ΜΑΤ. Σήμερα το πρωί τα σημάδια από τον χθεσινοβραδινό πετροπόλεμο και τις ρήψεις χειροβομβίδων κρότου λάμψης καθώς και δακρυγόνων ήταν κάτι παραπάνω από εμφανή γύρω από το παραλιακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Γύρω από το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα τα πεζοδρόμια ήταν διάσπαρτα από πέτρες, σπασμένα πλακάκια και μάρμαρα καθώς και από δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Φθορές προκλήθηκαν επίσης στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το λογότυπο του Δήμου Βόλου απέναντι ακριβώς από το κτίριο Παπαστράτου δίπλα από την στολισμένη Αργό.